υποδοχή τώρα με τοπικά προϊόντα στους επιβάτες των 10 πρώτων πτήσεων συνδιοργάνωση ενιαίος φορέας τουρισμού Κόνης Χήρου με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σήμερα στο αεροδρόμιο, στο πλαίσιο του διασπασμού της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Μινάς Χατζημιχαήλ, συνοδευόμενος από τον διευθυντή του ενιαίου φορέα τουρισμού, Νίκο Σοφό, επισκέφθηκαν τους τουρίστες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, προσφέροντάς τους δωρεάν φιλοξενία για την επόμενη χρονιά, αφού λόγω της ασθενείας τους δεν είχαν την δυνατότητα να απολαύσουν φέτος τις διακοπές τους. Συγκινημένοι οι νοσηλευόμενοι τουρίστες δέχθηκαν την γενναιόδορη προσφορά της Ένωσης Ξενοδόχων της ΙΚΟ και ανανέωσαν το ραντεβού τους με το νησί μας για το καλοκαίρι του 2014. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει αφενός να βελτιώσει την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο και αφετέρου επιστρέφοντας στις πατρίδες τους να κοινοποιήσουν τη χειρονομία αυτή στο οικογενειακό και φιλικό τους περίγυρο, λειτουργώντας διαφημιστικά για το νησί μας. Μόλις επιστρέψαμε από το αεροδρόμιο, όπου πήγαμε για να υποδεχθούμε τους τουρίστες της 27 Σεπτεμβρίου, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, να ευχαριστήσουμε τις αθελόντριές μας που μας βοήθησαν σε αυτή την δράση και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου που χρηματοδότησε τη διανομή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων. Το μήνυμα που περάσαμε σήμερα στους επισκέπτες μας ήταν καταρχήν του χαμόγελου και της φιλοξενίας της ΚΟ. Το νησί του Ιπποκράτη προωθήθηκε μέσα από τα έντυπά μας και μέσα από την επιγραφή που έχουμε τοποθετήσει στο αεροδρόμιο και φυσικά μέσα από τα δείγματα που περίχαν οι τσάντες με τα δώρα που δώσαμε στους τουρίστες δόθηκε δυνατότητα στους επισκέπτες που ήρθαν σήμερα στην ΚΟ να δοκιμάσουν το μέλι μας, το ντοματάκι μας, το μπακλαβαδάκι μας, την κανελάδα και βέβαια όταν τα δοκιμάσουν και τους αρέσουν θα μπουν στη διαδικασία να τα αναζητήσουν στην τοπική αγορά. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο νοσοκομείο που ήρθαμε να επισκεφθούμε τους τουρίστες που ήταν λιγότερο τυχεροί, που δεν είχαν την δυνατότητα να απολαύσουν τις διακοπές τους φέτος, είτε γιατί ασθένησαν είτε γιατί έπαθαν ένα ατύχημα. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ένωση Ξενοδόχων προσφέρει δωρεάν μία εβδομάδα διακοπές στους επισκέπτες που δεν κατάφεραν να απολαύσουν τις διακοπές που είχαν ονειρευτεί όλο το χειμώνα. Το έχουμε κάνει θεσμό πλέον, έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Αντί να συνεχίσουμε την παράδοση των πανηγυριών που κάναμε παλιά σε πλατείες με πάρα πολλά μεγάλα, πολύ μεγάλα έξοδα που ουσιαστικά λίγοι το έβλεπαν, έχουμε καθιερώσει κάτι που δείχνει και το ανθρωπιστικό πρόσωπο της ΚΟ, την φιλοξενία. Οι άτυχοι που αυτές τις μέρες είναι στο νοσοκομείο με κάποιο πρόβλημα υγείας είτε από ατύχημα θα πάρουν για του χρόνου συγκεκριμένες περιόδους, μία εβδομάδα διακοπές να έρθουν με τον σύντροφό τους, με τον φίλο τους να ξαναζήσουν στο νησί αυτά που μάλλον δεν έζησαν ή δεν πρόλαβαν να ζήσουν φέτος. Είναι κάτι που τους αρέσει πάρα πολύ, εκπλήσονται ευχάριστα και πραγματικά αυτό έχει κάνει μεγάλη εντύπωση στο εξωτερικό. Το μεταφέρουν εκεί στις πατρίδες τους, το μεταφέρουν στους tour operators και πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή. Αυτό είναι το voucher που τους δίνουμε, της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, μία εβδομάδα διακοπές για του χρόνου. Με αυτό το voucher θα πάρουν τηλέφωνο 2-3 εβδομάδες πριν θελήσουν να επισκεφθούν το νησί μας, την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, τα γραφεία της και θα γίνει η κράτηση και τους περιμένουμε με πολύ χαρά του χρόνου.